Γεια σας παιδιά, είμαι ο Gaming Recipe και σήμερα έχουμε ένα επεισόδιο της σειράς One Man Army. Για όσους δεν ξέρουν, σε αυτή τη σειρά σας δείχνω το καλύτερό μου εαυτό στο Battlefield 4 και σας εξηγώ τι όπλο χρησιμοποιώ καθώς και τα χαρακτηριστικά αυτού του όπλου. Σήμερα παιδιά θα δούμε το ΑΚ5C. Το ΑΚ5C είναι σουηδικής προέλευσης και χρησιμοποιείται στο σουηδικό στρατό από το 1986 και για πρώτη φορά το βλέπουμε στη σειρά Battlefield με το Battlefield 4. Ας δούμε όμως τι ρόλο βαράει στο παιχνίδι. Το όπλο, αν και φτιαγμένο για μακρινές αποστάσεις, πιστεύω πως θα δείξει το καλύτερό του εαυτό σε κοντινές έως μεσαίες αποστάσεις. Πολλοί μπορεί να διαφωνήσουν μαζί μου, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Έπαιξα πολλές ώρες με αυτό το όπλο και ειλικρινά, ζωρίστηκα. Δεν λέω ότι δεν είναι καλό, απλά πίστευα στην αρχή πως με αυτό το όπλο μπορείς να τρέχεις άφοβα σε όλο το χάρτη. Φυσικά έκανα λάθος, αφού κάποιες φορές ένιωθα πως κρατάω απλώς ένα νεροπίστολο. Σε κοντινές αποστάσεις βέβαια, όπως θα δείτε και στο βίντεο, γίνεται πολύ χρήσιμο και χρειάζεται 4 σφαίρες για να φας κάποιον. Σε μακρινή απόσταση όμως, θα χρειαστείτε καμιά φορά και ολόκληρο γεμιστήρα. Όχι επειδή δεν έχετε καλό στόχο, απλά επειδή το ύψος της σφαίρας αρχίζει να μειώνεται πολύ νωρίς. Και θα το ξαναπώ αυτό επειδή απλά θέλω να το τονίσω, το ΑΚ5C θα δείξει την ομορφιά του σε κοντινές έως μεσαίες αποστάσεις. Μη κυνηγάτε μακρινούς στόχους διότι θα χάσετε, εκτός κι αν ο αντίπαλος βέβαια δεν σας βλέπει. Τώρα, αν παίξετε σε κάποιο χάρτη που έχει κλειστούς χώρους όπου η μάχη διαδραματίζεται συνήθως σε κοντινές αποστάσεις, θα τα πάτε μια χαρά. Όλα αυτά φυσικά οφείλονται στο ότι στα 8 μέτρα το όπλο αυτό θα κάνει μέγιστη ζημιά 25%, όπως και το M-TAR που είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Αλλά η διαφορά εδώ είναι ότι το ΑΚ5C ρίχνει 700 σφαίρες το λεπτό, ενώ το M-TAR ρίχνει 900 σφαίρες το λεπτό. Κάτι που σημαίνει πως με το ΑΚ5C θα χρειαστείτε παραπάνω χρόνο για να σκοτώσετε κάποιον. Άλλος ένας λόγος για να το χρησιμοποιήσετε σε κοντινούς στόχους είναι επειδή η σφαίρα αρχίζει να χάνει το ύψος της στα 8 μέτρα. Οπότε φανταστείτε ότι για να βαρέσετε τον αντίπαλό σας στα 50 μέτρα ας πούμε, θα πρέπει να στοχεύσετε πάνω από το κεφάλι του. Γιατί αν στοχεύσετε στο στήθος, οι σφαίρες σας θα φτάσουν περίπου στα πόδια του. Οπότε θα χρειαστούν πολλές σφαίρες για να το φάτε. Οπότε, στα 8 με 10 με 15 περίπου μέτρα, ο αντίπαλός σας είναι εύκολος. Σε οποιαδήποτε παραπάνω απόσταση θα χρειαστείτε 5 σφαίρες και πάνω. Ο γεμιστήρας τώρα, το ΑΚ5C, παίρνει 31 σφαίρες. Και με 700 σφαίρες που ρίχνει το λεπτό, όπως είπαμε, δεν θα ανησυχείτε για το αν θα τελειώσουν πολύ γρήγορα οι σφαίρες σας. Παρ' όλα αυτά, αν βαράτε σε μακρινές αποστάσεις, πιστέψτε με, οι σφαίρες δεν θα σας φτάνουν. Το γέμισμα του ΑΚ5C δεν θα σας δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, αφού αν αδειάσει εντελώς το όπλο σας, παίρνει μόλις 2,35 δεύτερα για να γεμίσει. Τώρα, αν έχετε αφήσει μερικές σφαίρες στο γεμιστήρα σας, θα σας πάρει ακόμα πιο λίγο χρόνο και συγκεκριμένα θα πάρει 1,85 δευτερόλεπτα. Γενικά, όταν παίζετε με οποιοδήποτε όπλο στο Battlefield 4, προσπαθήστε να αφήνετε μερικές σφαίρες μέσα στο γεμιστήρα για να μπορέσετε να το γεμίσετε πιο γρήγορα. Η ανάκρουση του ΑΚ5C είναι πολύ χαμηλή, προσωπικά εγώ δεν την ένιωσα καν. Προς τα δεξιά και αριστερά είναι 0,2 και προς τα πάνω είναι 0,32. Πολύ χαμηλό. Αυτό που είναι ενοχλητικό, και συνήθως είναι ενοχλητικό στα πιο πολλά όπλα, είναι η ανάκρουση της πρώτης σφαίρας. Δηλαδή, αν βαρέσετε την πρώτη σφαίρα, θα δείτε πως το όπλο θα κλωτσίσει αρκετά, ενώ οι υπόλοιπες σφαίρες δεν θα κλωτσάνε τόσο. Και πάλι όμως το ΑΚ5C δεν θα σας ενοχλήσει ούτε αυτό, αφού η ανάκρουση της πρώτης σφαίρας είναι 1,65. Μπορεί να φαίνεται μεγάλος αριθμός σε σχέση με τους προηγούμενους, αλλά πιστέψτε με, στην πραγματικότητα είναι αρκετά χαμηλός. Άμα σκεφτείτε το γεγονός ότι το ΑΚ5C έχει τη χαμηλότερη ανάκρωση από όλα τα άλλα carbine όπλα, επίσης έχει τη μεγαλύτερη αρχική ταχύτητα από όλα τα άλλα carbine όπλα με 630 μέτρα το δευτερόλεπτο. Οπότε, ένα καλό που έχει το ΑΚ5C είναι η πολύ χαμηλή ανάκρωση. Κάτι που σημαίνει πως το όπλο διαχειρίζεται πάρα πολύ εύκολα. Και ήρθε η ώρα να πούμε για τα εξαρτήματα του ΑΚ5C. Θα έλεγα, και πάντα θα το λέω αυτό, να παίξετε με αυτό το όπλο και να βρείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν περισσότερο σε εσάς, περισσότερο στο δικό σας στυλ. Εγώ προσωπικά έπαιξα με όλα τα εξαρτήματα για να μπορέσω να σας πω τη γνώμη μου και η αλήθεια είναι ότι δεν είδα κάποια διαφορά που με αξίζει. Το δοκίμασα και γυμνό, χωρίς κανένα εξάρτημα και το ένιωθα πάλι το ίδιο. Παρ' όλα αυτά, εάν βάλετε
heavy barrel ή muzzle brake με κάποιο grip όπως potato grip ή stubby grip, θα μειώσετε ακόμα περισσότερο την ήδη χαμηλή ανάκρουση με αποτέλεσμα οι σφαίρες να εξαπλώνονται λιγότερο, οπότε σε μεσαίους έως μακρινούς στόχους έχετε περισσότερες πιθανότητες να νικήσετε τον αντίπαλό σας. Μπορείτε επίσης να βάλετε angled grip για να μειώσετε το κλώτσιμα της πρώτης σφαίρας που λέγαμε κατά 33%. Αλλά εάν προτιμάτε να χαμηλώσετε γενικά την ανάκρωση του όπλου, δοκιμάστε το stubby grip που μειώνει την ανάκρωση κατά 50% όταν βαράτε κατά ρηπάς. Επίσης δοκιμάστε και κάποιο σιγαστήρα, αλλά προσέξτε. Προσέξτε να στοχεύετε ακόμα πιο ψηλά αν βαράτε μακρινούς στόχους, διότι με σιγαστήρα η αρχική ταχύτητα της σφαίρας δεν είναι πια 630 μέτρα το δευτερόλεπτο που είπαμε πριν, αλλά 330 μέτρα. Οπότε καταλαβαίνετε τη διαφορά, έτσι. Και φυσικά με τόσο χαμηλή αρχική ταχύτητα θα είναι δύσκολο να πετύχετε κινούμενους στόχους. Αλλά και πάλι, δοκιμάστε τα όλα, εξάλλου για ένα παιχνίδι μιλάμε, μπορεί σε εσάς να ταιριάζει πιο πολύ κάτι άλλο. Για Optic μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε, είναι καθαρά θέμα δικό σας, αν και εγώ προτιμώ πολύ το Coyote διότι προσφέρει καλύτερη όραση στο τι γίνεται γύρω σας την ώρα που στοχεύετε. Αν βάλετε δηλαδή το ACOG ή ακόμα και το Cobra Sight, θα δείτε ότι καλύπτουν αρκετό μέρος της οθόνης σας, δηλαδή της όρασής σας. Οπότε, εάν βαράτε κάποιον, στοχεύσετε κάποιον και τον βαράτε, μπορεί να μην δείτε κάποιον που είναι ακριβώς δίπλα σας, με αποτέλεσμα να χάσετε. Από accessory θα συμβούλευα να βάλετε φυσικά το laser sight για να καλυτερέψει την ακρίβεια του όπλου όταν πυροβολάτε χωρίς να στοχεύετε. Και εδώ φυσικά μπορείτε να προσέξετε ότι ο γύρος που παίζω δεν έχει ήχο. Και αυτό είναι άλλο ένα δωράκι από την DICE, άλλο ένα bug του παιχνιδιού, ένα από τα πολλά. Και για να επανέλθει ο ήχος, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να τελειώσετε αυτό το γύρο και από τον επόμενο γύρο θα έχετε τον ήχο σας κανονικά. Είμαι σίγουρος ότι η παραγωγή, οι developers θα το φτιάξουν σύντομα αυτό το πρόβλημα. Το AK5C είναι το πρώτο carbine όπλο που γίνεται διαθέσιμο αν παίξετε με engineer class και μαζέψετε 15.000 πόντους. Με λίγα λόγια, το θεωρώ ένα από τα καλύτερα carbine όπλα που μας δίνει το παιχνίδι για κοντινές και μεσαίες αποστάσεις. Είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολο στο χειρισμό χάρη στην ελάχιστη ανάκρουσή του και θα το συνιστούσε ειδικά σε καινούριους παίκτες που ακόμα δεν ξέρουν να χειρίζονται σωστά την ανάκρουση. Αυτά παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο να πω για το AK5C. Θα συνιστούσα πρώτα να ανακαλύψετε το δικό σας στυλ μέσα στο παιχνίδι και ύστερα να παίξετε με αυτό το όπλο, να μάθετε πώς λειτουργεί και έτσι θα καταλάβετε αν σας ταιριάζει ή όχι. Μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σας άρεσε το βίντεο, φυσικά subscribe για να ενημερώνεστε πότε βγαίνει κάποιο καινούριο βίντεο και άμα θέλετε μοιραστείτε το με τους φίλους σας.